Στο περίπτερο της Αγκροσέμ και πάμε να δούμε εδώ πώς βλέπουν το μέλλον των γηπευτικών της Κρήτης. Το νησί μας δεν πρόκειται να χάσει την υπεραξία του στην παραγωγή γηπευτικών. Το μόνο που έχει μεγαλύτερη αξία πρέπει να παρατηρήσουμε τον προσανατολισμό που πρέπει να απευθυνόμαστε και ποια είναι η υπεραξία των προϊόντων που πρέπει να παραχθούν. Να είναι προϊόντα με γεύση. Που ο τελικός αποδέκτης σε αυτό το πράγμα εστιάζει. Πρέπει να βάλουμε και εμείς στη θέση του καταναλωτή τον εαυτό μας τον ίδιο. Που επιζητούμε πάντα τη γεύση, την απόλαυση ενός προϊόντος. Είναι το βασικότερο μας εργαλείο και υπεραξία. Άρα η υπεραξία είναι η γεύση. Η γεύση. Συνάμα, κοιτάζουμε και άλλους παραμέτρους. Γιατί ο παραγωγός δεν τον ενδιαφέρει μόνο η γεύση, κοιτάζουμε και κάποιες ανεκτικότητες που σήμερα έχουν αναγύψει η καστανή ρητίδος. Και θα αναφέρω και ένα παράδειγμα για το προϊόν μας το Λομπέλο που δείχνει μια τεράστια αντίσταση απέναντι στην καστανή ρητίδωση. Το οποίο σε συνδυασμό με την υπεραξία της γεύσης του έχει δημιουργήσει μια νέα αγορά. Είναι μεγάλο πράγμα να δημιουργείς νέες αγορές. Δεν είναι να εστιάζεις πάνω στις υπάρχουσες αγορές, να ανταγωνιζόμαστε όλοι. Να μεγαλώσουμε τη διαδικασία των προϊόντων στις αγορές. Το Λομπέλο έχει έτσι ιδιαίτερο όνομα. Έχτισε το ντοματίνι, το οποίο ντοματίνι έτσι είδαμε την υπεραξία του τελευταίως σε όλες τις αγορές. Βεβαίως και πάλι επικαλούμε, χωρίς να θέλω να λαϊκίσω πολύ, δείχνει μια ιδιαίτερη αντίσταση, μεγάλη αντίσταση στην καστανή ρητίδωση. Πρέπει και οι παραγωγοί το γνωρίζουν οι ίδιοι καλύτερα από εμάς. Αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ.